Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει αποφάσεις μαζί με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών που τις εφαρμόζουν και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες τις εξειδικεύουν. Έχουμε το πολιτικό και ηθικό πλεονέκτημα, το θάρρος, να ζητήσουμε σε αυτές τις εκλογές ο λαός να ενισχύσει ακόμα περισσότερο εκείνες τις δυνάμεις που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τα δικαιώματα της εργατικής τάξης, για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Είμαστε περήφανοι, γιατί είμαστε πιστοί στον όρκο που δώσαμε, σαν λαϊκή συσπήρωση που στηρίζεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ότι θα είμαστε δίπλα στο λαό, της εορδέας στα μεγάλα και μικρά προβλήματα. Δεν τον διαψεύσαμε. Αντίθετα, τον κάναμε να αισθάνεται περήφανος για την επιλογή που έκανε στις εκλογές. Είμαστε η λαϊκή αντιπολίτευση, σε ό,τι υποβιβάζει τη ζωή των λαϊκών στρωμάτων, συμβάλαμε μέσα από τις πολλές ερωτήσεις, ανακοινώσεις, ψηφίσματα συμπαράστασης, παρεμβάσεις και προπατώς με τους αγώνες μας, μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, όχι μόνο να αναδείξουμε τα προβλήματα, αλλά να αποσπάσουμε και επιμέρους νίκες. Στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων, που ήρθαν για να μείνουν, εμείς δώσαμε τη μάχη στηρίζοντας λαϊκά αιτήματα, διεκδικώντας μέτρα, πιέζοντας για λύσεις, ανάσες στη δύσκολη καθημερινότητα του λαού μας που επηρεάζεται και από την πολιτική του Δήμου. Τεχνητή είναι η διάκριση τοπικών και γενικών προβλημάτων. Ο διαχωρισμός αποσκοπεί έχει στόχο τα προβλήματα της λαϊκής οικογένειας να φαίνονται αποκομμένα από μια συνολικά ταξική πολιτική που τα γεννά. Ότι δηλαδή η τοπική διοίκηση αποτελεί συνέχεια του κράτους, εκδικεί για τους εργαζόμενους και βρίσκεται στον αντίποδα των λαϊκών αναγκών στην ποιότητα ζωής των εργαζομένων. Μάλιστα, η τοπική διοίκηση λειτουργεί σαν αμορτισέρ για να απορροφά τους κραδασμούς που γεννά η αντιλαϊκή πολιτική. Θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το Υπουργείο Παιδείας το 2012 προέβησε μεγάλο αριθμό καταργήσεων, συγχωνεύσεων, υποβιβασμών σχολείων. Δήμαρχοι, Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι ανέβηκαν στα κεραμίδια για να ανατρέψουν δίθεν τα κυβερνητικά σχέδια. Μεγατέθησε το ΩΣΑ το 2017, υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων πραγματοποιήθηκαν από τους οικείους δήμους. Μη τη δεν άνοιξε. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του 7ου Δημοτικού Σχολείου, το Λεμαΐδας, που λειτουργούσε σαν δεκατεταρθέσιο. Η πρόταση της Περιφερειακής Διεύθυνσης ήταν να υποβιβαστεί σε 8θέσιο. Η Δημοτική Αρχή πιο γαλαντόμα πρότεινε 10θέσιο. Και το Υπουργείο Παιδείας, εφόσον δεν υπήρξαν αντιδράσεις, το έκανε 6θέσιο. Έτσι, χάθηκαν πάνω από 8 θέσεις εργασίας, αυξήθηκε ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη, υποβιβάστηκε το μορφωτικό επίπεδο. Εκτός από τη λαϊκή συσπήρωση, η οποία καταψήφισε την πρόταση και έκανε και συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες συμφωνούσαν με αυτές του Συλλόγου Διδασκόντων, όλες οι άλλες παρατάξεις την καταψήφισαν την πρόταση και ούτε καν δικαιολόγησαν την ψήφο τους. Οι καταργήσεις στους παιδικούς σταθμούς, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, θα γίνουν με το γάνι. Εδώ το προειδικό διάταγμα 99 του 2017 βάζει κάποιες προϋποθέσεις για τη συνέχιση της λειτουργίας των παιδικών σταθμών, με τις οποίες βέβαια δεν διαφωνούμε. Η διαφωνία μας έγινε στο γεγονός ότι ενώ υπήρχε το πρόβλημα, δεν πάρθηκαν τα απαραίτητα μέτρα. Το 2012 η τότε Δημοτική Αρχή επιδίωξε να κλείσει το βρεφονιπιακό σταθμό επικαλούμενοι τις άθλιες υποδομές. Η παρέμβαση των ταξικών δυνάμεων στο Δημοτικό Συμβούλιο απέτρεψε αυτή την υλοποίηση αυτής της απόφασης. Είναι τεράστιες οι ευθύνες τόσο των προηγούμενων κυβερνήσεων και δημοτικών αρχών όσο και της σημερινής, που δεν φρόντισαν εδώ και 30 χρόνια να χτιστούν σύγχρονοι παιδικοί σταθμοί ή τουλάχιστον να μετεγκατασταθούν οι ήδη υπάρχοντες σε ασφαλή κτίρια που να πληρούν τις προϋποθέσεις. Και μάλιστα η σημερινή κυβέρνηση προέβη στην εξής επέσχετη πράξη. Ενώ το προσχέδιο του προϋπολογισμού προέβλεπε 149 εκατομμύρια ευρώ για την ίδρυση παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων για την εφαρμογή δίθεν της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, τα πήρε πίσω.
Ήταν ο Περικοπούλης συντάξεις, λέει, η παιδική σταθμή. Τα εγγόνια ενάντια στους παππούδες. Και τα παππούδες ενάντια στα εγγόνια. Τα μεσά νηπιαγωγεία του Δήμου κινδυνεύουν να κλείσουν, εφόσον εξακολουθεί να ισχύει η τροπολογία, η οποία βάζει σαν ελάχιστο αριθμό τα 14 από τα 7 νηπία που ίσχυε, για να λειτουργήσουν τα νηπιαγωγεία. Και εδώ με το Γάντι τα κλείνει. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, οι δρομολογημένες εξελίξεις στον κλάδο της ενέργειας στην περιοχή, πώληση λιγνητορυχείων και ΑΕΙΣ, κλείσιμο ΑΕΙΣ καρδιάς, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης στην Πτολεμαϊδα. Είναι ορατός ο κίνδυνος για χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά στο άμεσο μέλλον να μείνουν χωρίς θέρμανση. Μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, αναδεικνύονται οι εγκληματικές ευθύνες των κυβερνήσεων αλλά και της τοπικής διοίκησης, περιφέρεια και δήμη, που αφήνουν ανοχήρωτα τα λαϊκά νοικοκυριά μπροστά σε ένα τέτοιο κίνδυνο. Όλοι τους συμφώνησαν και συμφωνούν με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κατευθύνσεις της, τη στρατηγική της ανταγωνιστικότητας. Συνέβαλαν στο να προωθηθεί αυτή η πολιτική με τις μικρότερες δυνατόν αντιδράσεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από τη δεκαετία του 90 είχε αποκαλύψει και προειδοποιούσε ότι η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει αρνητικές συνέπειες στους εργαζόμενους, στο περιβάλλον, στα νοικοκυριά. Τα αποτελέσματα είναι εδώ και χρόνια ορατά. Το 1994 οι εργαζόμενοι με μόνιμη και σταθερή σπουδαία στη ΔΕΗ πανελλαδικά ήταν 36.000. Σήμερα έχουν μειωθεί στους 18.000 και έπεται συνέχεια. Οι μόνιμοι εργαζόμενοι βιώνουν συνεχείς μειώσεις στους μισθούς, ενώ κυριαρχούν οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις. Η ενεργειακή φτώχεια αγγίζει στο 30%. Απανοτές είναι οι αυξήσεις του ρεύματος. Ταυτόχρονα πολλαπλασιάστηκαν τα πράσινα τέλη των ρήπων. Το περίφημο ΕΤΜΕΑΡ από 30 λεπτά το 2010 εκτινάχθηκε στα 26 ευρώ για κάθε 1.000 κιλοβατόρες. Καταλαβαίνετε πόσο το πληρώνουμε. Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, σύμφωνα με τα στοιχεία του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου, το 2016 κατήχε την 5η θέση σε επίπεδο χώρας όσον αφορά το ΑΕΠ. Όσον αφορά το πλούτο μας δηλαδή. Εξαιτίας της εξόρυξης του λιγνίτη και της παραγωγής ενέργειας. Παρόλο όμως αυτά σύντροφοι, παρόλο που είμαστε σε καλή θέση, είμαστε πρωταθλήτρια στην ανεργία. Την ίδια ώρα ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ διπλασιάστηκε και η κατεστημένη ισχύ αυξήθηκε. Υποκριτική είναι η στάση όλων των άλλων παρατάξεων που από τη μια εναντιώνονται υποτίθεται στην πώληση και κλείσιμο των μονάδων της ΔΕΗ και από την άλλη δηλώνουν ότι ο Δήμος πρέπει να προχωρήσει δυναμικά στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου, λέει, να συμβάλλει έμπρακτα στη σταδιακή απεξάρτηση της ηλεκτροπαραγωγής από το λιγνίτη και της επίτευξης του στόχου με κωδικό τα 320. Όλοι γνωρίζουμε ότι η πρόθεση της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στόχο έχει την επιτάχυνση της απελευθέρωσης του ενεργειακού τομέα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περιορισμό της εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα εισαγόμενα καύσιμα, ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις από τη γεωπολιτική υπεροχή των ΗΠΑ και της Ρωσίας στο σκέλος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ο Δήμος Ιορδαίας συμμετέχει σε διάφορες ημερίδες και συνέδρια, διαφημίζοντας τις δυνατότητες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τάχα για τη μεταλιγνητική περίοδο. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, τρεις φορές συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Από τις άλλες παρατάξεις, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο ονοματολογικό «Κουβέντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ». Η λαϊκή συσπήρωση ανέδειξε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών, που κυρώθηκε πρόσφατα, είναι μια επέσχετη συμφωνία που δεν συμφέρει ούτε στον ελληνικό λαό, αλλά ούτε και στο λαό της γείτονος χώρας. Έγινε κατά παραγγελία των υπεριαλιστικών οργανισμών, συμφερόντων του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον ΗΠΑ και βέβαια έχει και την αποδοχή της άρχουσας τάξης, η οποία προσδοκά σε ωφέλη. Η συγκεκριμένη συμφωνία ανοίγει τους ασκούς του αιώνου για το διέρη και βασίλευε, για αλλαγή συνόρων αύριο στα Βαλκάνια, για την καλλιέργεια του μίσους ανάμεσα στους λαούς, εμπεριέχει σπέρματα λυτρωτισμού, καθώς το άρθρο 1 μιλάει για μακεδονική γλώσσα και για μακεδονικό έθνος. Αλυτρωτικό είναι το σύνθημα
που συμπεριλαμβάνεται στο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η Μακεδονία είναι νέα και ελληνική. Η γεωγραφική Μακεδονία, μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων και με τη συνθήκη του Φουκουριστίου, χωρίστηκε τα τέσσερα μέρη. Η Ελλάδα, η οποία κατέλαβε το 52%, η Σερβία, η σημερινή δηλαδή πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η οποία κατέλαβε το 38%, η Βουλγαρία το 9,5% και ένα πολύ μικρό μέρος η Αλβανία, 0,5%. Στο άρθρο 2 περιγράφονται αναλυτικά οι εγγυήσεις από την πλευρά της Ελλάδας ότι θα στηρίξει την ένταξη της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στους δύο ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και τα χρονοδιαγράμματα της ενταξιακής διαδικασίας. Ο λαός πρέπει να ξέρει ότι στα Βαλκάνια αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη με ένας μεγάλος οικονομικός πόλεμος για τις αγορές, για τις πρώτες ύλες, τους αγωγούς, ο οποίος έχει φτάσει σε σημείο στρατιωτικών προετοιμασιών με απρόβλεπτες συνέπειες για όλους τους λαούς. ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ προσπαθούν να ανακόψουν τα σχέδια και την επιρροή της Ρωσίας και της Κίνας. Στα πλαίσια του ανταγωνισμού Ρωσίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, έγινε και η επιλογή του αγωγού ΤΑΠ, ο οποίος περνάται από την περιοχή μας και θα μεταφέρει αζέρικο φυσικό αέριο. Η επιλογή του συγκεκριμένου αγωγού από την περιοχή μας έγινε για την ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ρωσία. Τίποτα καλό δεν θα φέρει στην περιοχή μας. Δεν υπάρχει καμιά ρήτρα συμφωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση και την κοινοπραξία του ΤΑΠ για φθηνό φυσικό αέριο. Αντίθετα, εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς για τα ενεργειακά του σχέδια στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, η χρόνια υποχρηματοδότηση των Δήμων κατά 62% έχει σαν αποτέλεσμα οι υπηρεσίες των Δήμων που αφορούν την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών να χρηματοδοτούνται από τους ίδιους πόρους, δηλαδή από τη φοροαφέμαξη των λαϊκών οικογενειών. Οι ίδιοι πόροι, ως γνωστό, προέρχονται από φόρους και τέλη που επιβάλλει ο Δήμος και έρχονται να προστατούν σε αυτούς που επιβάλλει το κράτος. Και μάλιστα, για το 2019 προβλέπεται να αυξηθούν κατά 194 εκατομμύρια. Για το Δήμο Εορδαίας, η κρατική επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό, χοντρά τα λέω, των 6.113.000. Ποσό το οποίο δεν καλύπτει ούτε καν τη μισθοδοσία του προσωπικού και των αιρετών, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 8.387.000. Ενώ αντίθετα, προσέξτε αυτό, τα τέλη, οι φόροι, τα έσοδα παρελθόντων ετών, αυτά δηλαδή που πληρώνει ξανά ο Δημότης, ανέρχονται στο ποσό των 13.542.000. Για το 2019, τα ανταποδοτικά τέλη μπορεί να παρέμειναν τα ίδια, είναι όμως από τα ακριβότερα. Και πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι η Δυτική Μακεδονία είναι πρωταθλήτρια, αυτό που είπαμε προηγουμένως, πρωταθλήτρια στην ανεργία, η μόνη και σταθερή δουλειά μετατρέπει τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, απλήρωτη δουλειά, οι μισθοί έχουν διευθυνθεί πάνω από 40%, ουσιαστικά σημαίνει αύξηση. Ακριβότερα θα πληρώσουν τα σκουπίδια οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας. Για το Δήμο Εορδαίας αναλογεί το ποσό των 1.200.000, αντί του ποσού των 625.000 που πληρώναμε μέχρι πρόσφατα. Και αυτό γιατί? Γιατί τον Ιούνιο του 2015 υπογράφτηκε η σύμβαση σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Είναι τα περίφημα ΣΔΙΤ. Ανάμεσα στη διάδημα και την Actor Elector των συμφερόντων του Κόμβολα για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Εξαιτίας αυτής της πολιτικής, της ενίσχυσης δηλαδή της κερδοφορίας του κεφαλαίου, υποχρεωνόμαστε να πληρώνουμε πανάκριβα τέλη. Έτσι, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η θέση του ΚΚΕ που στηρίζει τη λαϊκή συσπήρωση, ότι τα σκουπίδια είναι ο σύγχρονος χρυσός για να βρουν διέξοδο τα περισσορευμένα κεφάλαια, για να αυξήσουν τα κέρδη τους οι επιχειρηματίες, αδειάζοντας τις τσέπες του λαού και μάλιστα με εγγυημένη ποσότητα σκουπιδιών τα 90.000 τόνους. Αν τους πληρώνουμε λιγότερο, θα πληρώνουμε πρόστιμο.
Αν παίρνουν περισσότερα, εννοείται ότι θα χρησιμοποιούν και τότε. Ο Δήμος Ιορδαίας, αρχές του Ιούνιου, ψήφισε το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής 2019-2022. Πριν ακόμη ψηφιστεί από την κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση ψηφίστηκε στα μέσα Ιούλη. Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα? Ότι θα καθυλωθεί η κρατική επιχορήγηση, θα μειωθεί ο αριθμός των εργαζομένων, οπότε θα έχουμε μειωμένες υπηρεσίες, θα αυξηθούν τα ίδια έσοδα που αναφέραμε προηγουμένως. Το όποιο πρόγραμμα έργων και επενδύσεων που μέρος τους είναι αυξημένες ανάγκες σε αντιπλημμυρική, αντισεισμική προστασία, υποδομές σε υγεία, παιδικούς σταθμούς, σχολική στέγη, θα μείνει στα ζήτητα της δίκαιης ανάπτυξης, παραπέμπτοντας τη δευτέρα παρουσία, εφόσον και καθόσον το επιτρέψουν οι αναπτυξιακές ανάγκες και η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό το εφιαλτικό μέλλον, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, ετοιμάζουν για την τοπική διοίκηση. Το αγωνιστικό ψηφοδέλτιο που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα απαρτίζεται από εργαζόμενους, άνεργους, γυναίκες, φοιτητές, αυτοαπασχολούμενους που δεν έλειψαν από καμία μάχη, μεγάλη ή μικρή. Οι τίτλοι που έχουμε όλοι μας τους πήραμε από τη δράση μας στο μαζικό λαϊκό κίνημα, στην πάλη για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Σταθήκαμε πρωτοπόροι σε όλα και αυτό μας το αναγνωρίζουν όλοι. Απευθυνόμαστε με εμπιστοσύνη στον κόσμο που ζει και εργάζεται στο Δήμο Ιορδαίας και τον καλούμε να ενισχύσει αποφασιστικά το ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης που το στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και στον χώρο της τοπικής διοίκησης συγκρούονται δύο γραμμές. Αυτή των κομμουνιστών εκλεγμένων με τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης και αυτή των εκπροσώπων των άλλων κομμάτων που ενίοτε εμφανίζονται και με το μανδύα του δίθεν ανεξάρτητου. Είναι τόσο ανεξάρτητη που στο απερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Σύμβουλη, τόσο της συμπολίτευσης όσο και της μίζωνος αντιπολίτευσης, συμμετέχουν στα κομματικά όργανα Νέας Δημοκρατίας, Κοινά, ΛΑΝΕΠ, παρόλο που ήταν εκλεγή από ανεξάρτητα ψηφοδέλτια. Δύο τι να συμβαίνουν. Ή ντρέπονται για τα κόμματά τους ή ψαρεύουν σε θολά νερά. Οι συνδυασμοί, τα πρόσωπα, οι επικεφαλείς τους, ο καθένας παίζει το ρόλο του. Το κύριο κριτήριο όμως της ψήφου δεν μπορεί να είναι μόνο ή κυρίως τα πρόσωπα, γιατί αυτό που καθορίζει την ταυτότητα και τις προθέσεις τους είναι ποια πολιτική στηρίζουν με τη δράση τους. Κριτήριο είναι η στάση τους απέναντι στα καθημερινά εργατικά λαϊκά προβλήματα, απέναντι στις αιτίες που τα γεννούν και τη διέξοδο από την αντιλαϊκή πολιτική. Στάση τους απέναντι στο κεντρικό ζήτημα, ανάπτυξη από ποιον και για ποιον, που φέρνει στο προσκήνιο την πραγματική διαχωριστική γραμμή και με ποιον τάσσονται. Η στάση τους απέναντι στα μεγάλα προβλήματα, αλλά και της περιοχής μας, στους υπεριαλιστικούς πολέμους και ανταγωνισμούς που μένονται. Η εκλογή περισσότερων δημάρχων, δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων από τη λαϊκή συσπήρωση σημαίνει αλλαγή του συσχετισμού υπέρ του λαού. Για να δυναμώσει η λαϊκή αντιπολίτευση στην κεντρική εξουσία, για να εμποδίσουμε από καλύτερες θέσεις και πιο αποφασιστικά αντιλαϊκά μέτρα για την ανακούφιση και τη βελτίωση της ζωής των εργαζομένων, των ανέργων, των αυτοαπασχολουμένων. Ο δρόμος που σας προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι αυτός του αγώνα και της πάλης. Είναι ο δρόμος της αξιοπρέπειας. Είναι ο δρόμος που φέρνει κατακτήσεις σήμερα και ανοίγει τον ορίζοντα αύριο για μεγαλύτερες και ριζικότερες αλλαγές που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Σε αυτόν τον δρόμο μας καλεί το ΚΚΕ να απαντήσουμε παίρνοντας τη σκητάλη της εκατοντάχρονης ιστορίας του. Ευχαριστώ.